Γεια σας και πάλι. Δεν έχω καλό ίντερνετ και με παίρνουν και τηλέφωνο και διακόπτηκε το live. Γεια σας και πάλι. Για να δούμε ποιοι είμαστε μέσα. Για να δω. Δεν φταίω εγώ, παιδιά, δεν έχει καλό ίντερνετ. Με πήραν και τηλέφωνο, πάει το live. Μη με παίρνει τηλέφωνο τώρα που κάνω live. Α, και ο μπαμπάς μου, γεια σου μπαμπά. Τι κάνετε, που είστε? Αχ, θα σας πάρω τηλέφωνο μετά που θα τελειώσω το live, να ξέρετε, γιατί βλέπω ότι είστε και μέσα στο live εσείς που με παίρνετε τηλέφωνο. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία και σε λίγο θα το κλείσω και το live, να κάνω και τις υπόλοιπες δουλειές. Πότε έχει γενέθλια ο Πάνος? Έχει 30 Μαΐου. Όπου να είναι πλησιάζουν. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, σκέφτομαι και τι δώρο να του πάρω, καταλαβαίνετε. Γεια σου Βανεσούλα μου, γεια σου Γιωργάκη. Λοιπόν... Τι κάνω τον ελεύθερο μου χρόνο? Όταν μπορώ γυμνάζομαι. Βλέπω τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου. Πάω βόλτες, πάω για ψώνια. Ό,τι θέλει να κάνει κάθε γυναίκα. Κομμωτήρια, μαλλιά, νύχια, απ' όλα. Φέι, πες μου πού να πάω, βρες μου ένα καλό ξενοδοχείο με καλό wifi. Να κάνω. Δεν κάνω πρώτη φορά live, έχω ξανακάνει, δεν κάνω πολύ συχνά. Γιατί δεν έχω πολύ χρόνο να μπαίνω στο social media και έχω και αρκετές δουλειές. Εκτός από το γύρισμα που έχουμε κάθε μέρα. Βάζω και πλυντήρια, Φέη. Απλώνω και ρούχα, σιδερώνω. Όλες τις δουλειές τις κάνω, μαγειρεύω κιόλας. Είμαι νοικοκυρά. Κρέπα ή παγωτό, και τα δύο. Κρέπα με παγωτό θα έλεγα. Θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς τα περνάτε, τι κάνετε, γιατί βλέπω πολλές φορές και τα μηνύματά σας. Δεν τα βλέπω πάντα όλα, είναι η αλήθεια, γιατί δεν έχω χρόνο. Μπορεί να είναι πολύ, πολύ λίγος ο χρόνος που έχω να δω τα social media κάθε μέρα, γιατί πρέπει να ξεκουραστώ, πρέπει να κάνω και κάποιες δουλειές. Και όταν τα βλέπω, να ξέρετε ότι εγώ θα σας απαντήσω. Δεν τα βλέπω όλα πάντα. Και σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη στήριξή σας, για την αγάπη σας, για όλα αυτά που κάνετε τόσο καιρό για μένα και τον Πάνο. Γιατί πραγματικά μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, ένα reality. Εσείς μας βλέπετε 2,5 ώρες τη μέρα, αλλά είναι αρκετά κουραστικό, μπορώ να πω. Και είναι και πολλές οι δουλειές που πρέπει να κάνουμε και εκτός γυρίσματος. Κάθε μέρα φανταστείτε πόση ετοιμασία, μαλλιά, μακιγιάζ, ρούχα, τι ρούχα να βάλουμε. Είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να βρούμε, σύν να φτιάξουμε το σπίτι, να φτιάξουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα, να καθαρίσουμε. Οπότε, πόσες ώρες ο άνθρωπος μέσα στη μέρα να έχει χρόνο να δει τα social media? Γι' αυτό πολλές φορές σας απαντάω. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που κάνετε και πάλι, που με ψηφίζετε, που είστε δίπλα μου, που μου δείχνετε τη στήριξή σας με τα μηνύματά σας, με την ψηφοφορία, γιατί είναι τόσο
τόσο όμορφο να ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν τους έχεις δει, εσύ δεν τους ξέρεις, αλλά αυτοί σε βλέπουν και είναι εκεί για σένα, για να σε στηρίξουν, για να σου δείξουν την αγάπη τους, να σου δείξουν ότι είναι δίπλα σου σε όλο αυτό το πράγμα που κάνεις, όλο αυτόν τον αγώνα. Και πολλές φορές κάθομαι το βράδυ και βλέπω τα μηνύματα και συγκινούμε με όλα αυτά που μου γράφετε, γιατί είναι πολύ όμορφα. Και είναι κάποια λόγια που είναι μέσα από την καρδιά βγαλμένα, που με αγγίζουν τόσο πολύ. Και δεν ξέρω τι να σας πω πολλές φορές, δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είστε τόσο γλυκούλιδες όλοι. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Για να δω και τα σχόλιά σας από κάτω. Θα μάθεις αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ο Πάνος είναι μόνος και θέλει τη μιζεράκι. Ανυπομονώ αύριο που είναι Δευτέρα να το ξαναδώ το αγόρι μου. Και εμένα μου λείπει. Τα Σαββατοκύριακα είναι περίεργα που είμαστε χώρια όλοι. Ανυπομονείς πότε θα έρθει η Δευτέρα. Και μέσα στη βδομάδα, παρόλη την κούραση, παρόλες τις δυσκολίες που περιμένεις το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείς λίγο, έρχεται το Σαββατοκύριακο και λες, πού είναι ο Πάνος? Γιατί είμαι μόνη μου? Γιατί δεν μπορώ να το δω? Γιατί απαγορεύεται? Φορώ συνήθως ματ κραγιόν και αδιάβροχα για να μην φεύγουν και όταν τρώω, όταν πίνω κάτι. Για να δω τι άλλο μου γράφετε. Το αγαπημένο μου φαγητό. Παιδιά, τα τρώω όλα τα φαγητά. Μπορεί να μην μου φαίνεται και τόσο. Τρώω τα πάντα. Από μπριζόλες, σούσι, αρνιά, φακές, φασολάκια, ό,τι υπάρχει το τρώω. Δεν έχω πρόβλημα με το φαγητό. Μου αρέσουν όλα και είμαι και πάρα πολύ γλυκατζού. Έχω τατουάζ. Τι με ρωτάτε και δεν απαντάω? Μα δεν μπορώ να το δω όλα γιατί κατεβαίνουν γρήγορα. Ναι, έχω τατού. Κάποια μικρά τατού, διακριτικά. Θα ήθελα να σας απαντήσω μόνο ό,τι αφορά εμένα ή και τον Πάνο, για τρίτα πρόσωπα, για άλλους ανθρώπους ή για άλλους παίκτες θα προτιμούσα να μην απαντήσω, γιατί μπορείτε να ρωτήσετε τον καθένα ό,τι θέλει. Εγώ για αυτά που μπορώ να μιλήσω θα σας μιλήσω, θα σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για όλα τα fan page που βλέπω, τις φωτογραφίες, τις υπέροχες, τα μηνύματα. Κάθε μέρα μπαίνω, δεν ξέρω τι να πρωτοδώ, τι να σχολιάσω, πού να κάνω like, δεν προλαβαίνω. Βλέπω κάποια πράγματα και τα βιντεάκια αυτά που φτιάχνετε είναι φανταστικά. Και από το προηγούμενο επεισόδια κάθομαι και τα βλέπω όλα αυτά τα βιντεάκια σας και συγκινούμαι. Είναι πολύ γλυκά, βάζετε και ωραία τραγουδάκια από πίσω και σας ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό το χρόνο που αφιερώνετε να τα φτιάξετε όλα αυτά. Γιατί ξέρω πόσο λίγος και περιορισμένος μπορεί να είναι ο χρόνος μες στη μέρα και ο χρόνος που έχουμε. Και κάποιοι άνθρωποι που κάθονται και κάνουν όλα αυτά για μένα, δεν ξέρω πώς να τους ευχαριστήσω. Ειλικρινά, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω όλους έναν-έναν και να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνω. Γι' αυτό αποφάσισα και σήμερα να κάνουμε το live, να τα πούμε. Να με ρωτήσω ό,τι θέλετε, που μπορείτε να είστε όλοι εδώ μέσα, ή περισσότεροι πιστεύω. Πότε τελειώνει το παιχνίδι? Αυτό θα το ανακοινώσει η Μαρία. Δεν ξέρω αν το έχει πει μέσα στα επεισόδια. Αυτό είναι αρμοδιότητα να το ανακοινώσει η παραγωγή, η Μαρία, οπότε δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο όμως και να καταλάβετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Είμαι τοξότης, παιδιά μου, οροσκόπου Σκορπιό.
Έχω γενέθλια 23 Νοεμβρίου. Να βλέπω εδώ πέρα ένα fanpage που το έχει γράψει. 1 Σεπτεμβρίου είναι ο γάμος σου. Να ζήσεις, εύχομαι. Καλούς απογόνους, ό,τι επιθυμείς. Καλά Στέφανα, στις 1 Σεπτεμβρίου. Αν μπορέσω θα έρθω και στους γάμους σας. Και όταν παντρευτώ ελάτε και όλοι εσείς και στο δικό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για αυτά που μου γράφετε. Είναι πολύ όμορφα. Άμα τελειώσει το παιχνίδι, τι θα κάνω? Πού θα με βλέπετε? Θα με βλέπετε από τα social media, μπορεί να με βλέπετε και από κοντά. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τι θα γίνει στο μέλλον. Όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή. Ωραία ερώτηση, αν έχουμε ζώα στην Κρήτη. Φυσικά και έχουμε και κτηνοτρόφους και ζωάκια και κατοικίδια. Μπορεί να έρθει και στη Μυτιλίνη, είναι πάρα πολύ πιθανόν. Και στην Κρήτη, θα κάνουμε tour με τον Πάνο το καλοκαίρι, πιστεύω. Θα κλείσουμε γήπεδο όλα τα fan page στο γάμο σου για να χορεύουμε. Πού θα τον κάνω αυτό το γάμο, δεν ξέρω. Βρείτε μου μια εκκλησία τεράστια με αυλή. Να χωρέσουμε όλοι. Φέι, πολύ σοφό αυτό που λες. Θέλω ένα ξεμάτιασμα δυνατό από όποιον ξέρει να ξεματιάζει. Πολλές φορές παίρνω και τους γονείς μου να με ξεματιάζουν. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Φοράω και σταυρό. Φοράω και ένα φυλαχτό βραχιολάκι μου έχει δώσει ο Πάνος. Φοράω και κομποσκίνη. Τι άλλο να κάνω? Τι χάρη θέλετε να μου ζητήσετε? Δεν ξέρω ούτε αν θα πήγαινα να ζω σε άλλη χώρα, ούτε που θα μείνω μόνιμα. Όπου είμαι ευτυχισμένη θα κάτσω, είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλη χώρα, είτε στην Κρήτη, στη Μυτιλίνη, στην Αθήνα, οπουδήποτε. Φτού μακριά στα όριστα άγρια βουνά. Φτού, φτού, φτού. Και σε μένα και σε όλους. Το κακό το μάτι μακριά. Είχα πάρει τόσο ασκόρδα. Δεν ξέρω κατά πόσο έπιασαν τόπο. Πιστεύω έπιασαν λίγο, αλλά νομίζω πρέπει να ξαναγοράσω. Πάμε ο Άκα στο γάμο μου. Δεν παλεύεστε. Με ξεματιάζει και η γιαγιά μου, τι να κάνει και ο πατέρας μου και η μάνα μου, όλοι. Όποιος μπορεί. Αν μου αρέσουν οι γάτες, μου αρέσουν όλα τα ζωάκια. Είμαι πολύ φιλόζωη, έχω κι εγώ σκυλάκια στο σπίτι του πατέρα μου στην Κρήτη. Το δικό μου σκυλάκι, ο μπέμπης μου, είναι κυνηγόσκυλο. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Καλοκαίρι Κρήτη. Φυσικά θα πάμε και Κρήτη και σε άλλα νησιά και στη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Στο τέλος θα φτάσουμε μέχρι Μαλβίδες. Φιλάκια πολλά στην Κρήτη μου που μου έχει λείψει πολύ. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Εσάς όλους εδώ που με παρακολουθείτε. Και στην Κρήτη φυσικά, στους φάνους που με βλέπουν από Κρήτη. Το βράδυ, όταν τελειώνουν τα γυρίσματα, πάω και μαγειρεύω και κάνω μπάνιο και βάζω και ακούω κριτικά τραγούδια και με πειράζουν τα κορίτσια. Θέλω να έχω κάτι να μου θυμίζει τον τόπο μου, την καταγωγή μου και βάζω και ακούω πολλές φορές κριτικά τραγούδια. Έχω και το σαρίκι μου φυσικά πάντα μαζί μου όποτε ταξιδεύω. Άμα φάω σκορδαλιά, φέι μου, θα φύγουν και οι κάμερα μάν από το πλατό και οι κάμερες. Μη σου πω θα ξεκολλήσουν και οι γυψοσανίδες και θα έρχονται να τρέχουν. Εδώ με τα σκόρδα κάνανε φασαρία, λένε τι θα γίνει. Για να δω τι άλλες ερωτήσεις και απορίες έχετε.
Πίνω και ρακές. Έχω φέρει και εδώ πέρα ρακές. Μου δίνει ο πατέρας μου, τις κουβαλάω. Αυτά φυσικά τα Σαββατοκύριακα ή όταν δεν έχουμε γύρισμα. Δεν πίνουμε και ρακές στη δουλειά μας μέσα. Σε τι θέλετε να σας απαντήσω, παιδιά, που δεν σας απαντάω. Δεν προλαβαίνω να τα βλέπω όλα. Και μπορώ να απαντήσω μόνο σε ό,τι αφορά εμένα. Δεν θέλω να μιλήσω για τρίτα άτομα. Πιστεύω δεν είναι σωστό. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του, να πει τις απόψεις του, να πει αυτά που πιστεύει, που θέλει. Καλώς την Άρτεμις. Ρεβέ, τι είναι αυτά που γράφεις. Αγαπημένη μάρκα ψυγείου. Παιδιά, δεν θα κάνουμε διαφήμιση στο live. Μπορείτε να μου πείτε για τα δικά μας τα ενδοοικογενειακά. Είμαι 22 χρονών, το έχω πει πολλές φορές. Φοράω το La Vie Belle, το έχω ξαναπεί και αυτό, και κάποια άλλα αρώματα. Ευχαριστώ πολύ, αυτό το κραγιόν είναι τα κραγιόν που φοράω πάρα πολύ συχνά. Μαντινάδες. Δεν μου έρχεται κάποια τώρα. Αν κάποιος τώρα έχει κάποια μαντινάδα στο μυαλό του ή τι θυμάται, να μου τη γράψει σε σχόλιο. Για εμένα, για τον πάνω. Βλέπω πολλές φορές που μου στέλνετε και μαντινάδες. Είναι φοβερές. Συγχαρητήρια στους γονείς μου. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Νομίζω είναι και οι γονείς μου μέσα και τα αδέρφια μου και μας βλέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που μου στέλνετε, γιατί είναι ένα κίνητρο για μένα και μου δίνει πολύ δύναμη και ενέργεια όλο αυτό που κάνετε και όλη η προσπάθεια που κάνετε μαζί μου σε αυτό που ζω αυτόν τον καιρό και στο παιχνίδι. Είστε υπέροχοι, δεν ξέρω τι άλλο να πω για σας. Πού ακριβώς είμαι. Δεν μπορώ να πω πού ακριβώς είμαι και καλό είναι να μην ανακοινώνουμε όλοι πάντα την ακριβή μας τοποθεσία στο διαδίκτυο και στα social media για δική μας ασφάλεια, για το δικό μας καλό. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κάνουμε check-in, βάζουμε τοποθεσία στο που είμαστε, ανεβάζουμε story, αλλά καλύτερα είναι να μην το κάνουμε τόσο συχνά ή καθόλου. Γιατί δεν ξέρετε ποιος μπορεί να μας παρακολουθεί, ποιος είναι καλοπροαίρετος, ποιος είναι κακοπροαίρετος. Οπότε καλύτερα να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Ήθελα να ήμουν πουλί έστω μικρός πουργίτη για να πετώ και να θωρώ από ψηλά την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ Μαριάνθη για την υπέροχη μαντινάδα. Με τι βάφω τα φρύδια μου. Με σκιά, με μολύβι, αναλόγως. Τι έμπνευση έχω. Έχω σπουδάσει business management, σας το είπα και νωρίτερα, σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. Έχω τελειώσει γενικό λύκειο, γυμνάσιο, δημοτικό, παιδικό σταθμό, ξέρετε, από όλα. Για τον πάνω έχω ακούσει και από τους φίλους μου και από τους δικούς μου πολύ θετικά σχόλια. Φυσικά δεν θα διάλεγα κάτι που δεν θα τους άρεσε, εννοείται αυτό, μου έχουν εμπιστοσύνη δική μου. Το καταλαβαίνετε αυτό, έχω ωραίο γούστο από ό,τι βλέπετε. Πάνω, άμα μας βλέπεις. Φέι, θα το κάψουμε μετά το παιχνίδι. Πού θα πάει. Φτιάχνω τα νύχια μου. Αυτό το καιρό τα φτιάχνω τα νύχια μου μόνη μου. Έχω μάθει και κάνω ημιμόνιμο ή τα βάφω με μανό, γιατί δεν προλαβαίνω να πάω πάντα σε μαγαζιά που φτιάχνω νύχια σε κομμωτήρια. Φέι, το βλέπεις, το φοράω και το άλλο, δεν φαίνεται, έχει μπει στο ρολόι. Ευχαριστώ πολύ, θα σου το πω και εδώ πέρα στο live,
για τα όμορφα δώρα που μου έστειλες. Δεν τα έχω βγάλει από πάνω μου από όταν τα έβαλα, να ξέρεις. Με φυλάει το ματάκι, ελπίζω. Είναι πολύ όμορφα. Και δεν ξέρω πώς πέτυχε στο χέρι μου που έχω και μεγάλο χέρι. Μπράβο. Είσαι πολύ καλή. Είναι πολύ όμορφα. Πρέπει να σου πάρω κάτι να σου στείλω και μετά το παιχνίδι, γιατί τώρα εδώ που είμαι, πού να σε βρω. Αν φοράω μασελάκι, όχι παιδιά, τα δόντια μου είναι. Και είναι δικά μου όλα, αληθινά. Τα fan page σας είναι όλα φοβερά. Βλέπω τι ανεβάζετε, παιδιά. Είναι τρομερό όλο αυτό που κάνετε. Και όλη την ώρα ανακαλύπτω καινούργια fan page και τα ακολουθώ. Όποια βλέπω, τα ακολουθώ όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια, τα μηνύματα που μου στέλνετε. Είναι φανταστικά. Κάθε βράδυ, όταν έχω χρόνο, πριν κοιμηθώ λίγο, όταν ξαπλώνω, βλέπω τα μηνύματα και όλα αυτά στα social media. Καταλαβαίνετε. Ποια μαντινάδα να σου πω για να σε περιγράφει, γιατί τα λόγια της καρδιάς βιβλίο δεν τα γράφει. Ευχαριστώ πολύ, Ντίμη, για την υπέροχη μαντινάδα. Για να δω τι άλλο μου γράφεται. Ναι, κολλάει λίγο, το ξέρω. Και εγώ σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτό που κάνετε. Μπορεί να ξαναγινόμουν μελαχρινή κάποια στιγμή. Προς το παρόν δεν θέλω να το αλλάξω το μαλάκι. Μ' αρέσει, το έχω βολευτεί. Είναι δύσκολο, αλλά εμείς δεν είμαστε για τα εύκολα. Γενικά ότι είναι εύκολο δεν είναι και ωραίο. Αυτό πιστεύω εγώ. Μ' αρέσουν και οι προκλήσεις. Φέγε, γιατί γελάς? Τα τατού μου τι είναι? Κάποια είναι συμβολικά, κάποια είναι για δικούς μου ανθρώπους. Κάποιο είναι που μου αρέσει. Για διάφορους λόγους τα έχω κάνει. Αλλά είναι πολύ μικρά και διακριτικά. Γεια σου Ανούλα φίλη μου. Φιλάκια πολλά. Τρελή. Λιουμπιού χιμπανούτεα. Λοιπόν, σε λίγο σιγά σιγά θα σας αφήσω κι εγώ να κάνω τις δουλίτσες μου, να ξεκουραστώ. Γιατί αύριο είναι Δευτέρα. Έχουμε τις δουλειές μας πάλι. Έχουμε ραντεβού στις 3 το μεσημέρι. Και πρέπει να κανονίσω κάποια πραγματάκια εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για όλη την αγάπη σας, τη στήριξή σας, τις ψήφους σας που με στηρίζετε, που είστε δίπλα μου από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι τώρα και συνεχίζετε. Γιατί είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία να ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να μην τους ξέρεις, αλλά είναι εκεί για σένα, σε στηρίζουν, σου δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους. Σου στέλνουν τα υπέροχα αυτά μηνύματα που λαμβάνω. Μου στέλνετε αυτά τα υπέροχα βιντεάκια, τις φωτογραφίες που ανεβάζετε από τα fan page. Και όταν ξέρεις ότι έχεις τόσο κόσμο που σε στηρίζει και σε αγαπάει, παίρνεις δύναμη, παίρνεις ενέργεια, προσπαθείς να συνεχίσεις για το καλύτερο για σένα, γιατί βλέπεις ότι αναγνωρίζουν αυτό που κάνεις και σε ξέρουν και σε νιώθουν χωρίς να σε έχουν δει καν από κοντά. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα σε ένα reality, να μας βλέπετε μέσα από μια οθόνη. Αλλά τόσος καιρός που έχει περάσει, δεν γίνεται νομίζω να μην ξεδιπλωθεί κάποιος χαρακτήρας και να μην δείξει έστω το περισσότερο του χαρακτήρα του
Γιατί σίγουρα δεν μπορείς να γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο απόλυτα μόνο και μόνο από την τηλεόραση, αλλά πιστεύω σε γενικές γραμμές μπορούν να φανούν τα πάντα. Τι άλλο να πω για σας; Ό,τι και να πω είναι λίγο. Πραγματικά είναι λίγο σε όλα αυτά, μπροστά σε όλα αυτά που κάνετε. Όσο και να σας ευχαριστήσω, πιστεύω ότι είναι λίγο και μακάρι μια μέρα να μπορώ να σας ευχαριστήσω όλους έναν-έναν ξεχωριστά. Γιατί αυτό που κάνετε για μένα δεν μπορώ να το περιγράψω. Με συγκινείτε με όλα αυτά που βλέπω κάθε μέρα από εσάς. Είστε πολύ... πολύ γλυκούλιδες με αυτά τα μηνύματα. Βλέπω και τα σχόλια από κάτω. Ευχαριστώ πολύ για όλα, παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για σας. Πραγματικά. Μη με κάνετε να δακρύσω πάλι. Καρδούλες, καρδούλες. Θεή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σωτηρία, σε ευχαριστώ και σένα. Αν είμαι επαγγελματίας ηθοποιός. Παιδιά, δεν έχω τελειώσει δραματική σχολή. Μπορεί να πάω. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, τα fan page και τον κόσμο που είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Και τα παιδιά στο Facebook και στο Instagram. Και τη Σωτηρία και όλα τα παιδιά που είναι διαχειριστές στη σελίδα μας και κάνουν τόσα όμορφα πράγματα κάθε μέρα για μας. Τόσο όμορφες αναρτήσεις, τόσο όμορφα σχόλια. Και όλο αυτό είναι πραγματικά χρονοβόρο για να το κάνεις και χρειάζεται να αφιερώσεις από τον προσωπικό σου χρόνο για να ασχοληθείς με τα social media, με τα fan page. Με το να μπεις έστω και ένα λεπτό να ψηφίσεις είναι χρόνος από τη ζωή σου. Και σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώνετε έστω και λίγο από το χρόνο σας για μένα, για να με στηρίξετε για αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Γεια σου, μπαμπά. Περιμένω να δω κάνα δυο ερωτήσεις σας ακόμα. Και θα σας καληνυχτήσω κι εγώ σιγά σιγά. Και να μην τσακώνεστε, παιδιά. Δεν είναι όμορφο ούτε να λογομαχούμε, ούτε να είμαστε βίαιοι απέναντι σε άλλους. Για να δω τι κάνετε εδώ πέρα. Αρχίζει και κολλάει. Λοιπόν. Θα ξανακάνουμε κάποιο live κάποια στιγμή. Όχι, μπαμπά μου, στείλει τον Μπέμπι γιατί θα φάει όλους τους υπόλοιπους. Ο πατέρας μου λέει να μου στείλει το σκύλο, μα λέει είναι κυνηγό σκύλο και είναι και φύλακας και δεν νομίζω να θέλει πολλά χάδια, μόνο σε μένα θέλει και στους δικούς μου. Άμα έρθει εδώ ο μπέμπις. Σκούρα τα πράγματα. Φέγε, γιατί να μην σε προκαλώ, τι ερώτηση θέλεις να κάνεις εδώ πέρα στο live. Με θέλετε κυρία Ζάρλα και να με δείτε νυφούλα. Παιδιά, αυτή η ζωή δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ό,τι είναι θέλημα Θεού και για το καλό μας, θα γίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να σας καληνυχτήσω. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας, να είστε με τους δικούς σας ανθρώπους. Να δίνετε και να παίρνετε αγάπη, γιατί σε αυτή τη ζωή είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που μας αγαπάνε πραγματικά και πρέπει να τους εκτιμάμε και να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι και να τους κρατάμε στη ζωή μας. Γιατί καλώς ή κακώς ζούμε σε ένα κόσμο που είναι δύσκολο να έχεις δίπλα σου αληθινούς και να έχεις αληθινές σχέσεις. Και όταν τους βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σπάνιοι σαν τα διαμάντια, πρέπει να τους κρατάμε και να εκτιμάμε αυτούς που έχουμε γύρω μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας, για τα υπέροχα μηνύματα. Εύχομαι να μπορέσω να σας το ανταποδώσω. Να μπορέσω να σας ευχαριστήσω όλους έναν έναν. Βλέπω ότι κολλάει και το live, οπότε σε λίγο δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, να αγαπάτε, να αγαπιέστε, να έχετε την υγεία σας και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο για όλους σας, να είστε όλοι ευτυχισμένοι, να υπάρχουν μόνο θετικά συναισθήματα σε αυτόν τον κόσμο ή τουλάχιστον αυτά να είναι στην πλειοψηφία που έχουμε στην καρδιά μας, γιατί στη δικιά μου καρδιά δεν χωράνε ούτε κακίες, ούτε διχόνιες, και όλα τα αρνητικά συναισθήματα να τα αποβάλουμε και να κρατάμε τα καλά σε αυτή τη ζωή και να πορευόμαστε. Αυτά θέλω να σας πω εγώ. Να περνάτε τέλεια, να είστε καλά και μπορεί να τα πούμε σύντομα. Αύριο ραντεβού στις 3 στο Sky. Μην ξεχνιόμαστε. Θα σας δω εκεί. Φιλάκια πολλά σε όλους. Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ανταποδίδω τη θετική ενέργεια που μου δίνετε τόσο καιρό και με κάνετε να νιώθω δυνατή και να συνεχίζω. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για άλλη μια φορά. Φιλάκια πολλά. Καληνύχτα.